Αστυνομισμένων νόμιμη ή σύγχρονη εξαποστάσεω εκπαίδευση. Το πράσινο φω για τη σύγχρονη εξαποστάσεω εκπαίδευση δίνει η γνωμοδότηση τη Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΑΠΔΠΧ, με το Υπουργείο Παιδεία να χαρακτηρίζει την τηλεκπαίδευση νόμιμη, πρόσφορη και αναγκαία. Όπω αναφέρει το Υπουργείο σε σχετική ενημέρωση και αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ, η γνωμοδότηση τη Αρχή, Απρίλιο 2020, 7,9. Ακόμα 2020, έκρινε ότι η σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση, όπως αυτή ψηφίστηκε πρόσφατα, είναι απολύτως συμβατή με τη βασική αποστολή του κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν αντίκειται στην ομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2020, έκρινε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αυτή ψηφίστηκε πρόσφατα, είναι απολύτως συμβατή με τη βασική αποστολή του κράτους για παροχή εκπαίδευσης και δεν αντίκειται στην ομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έκρινε, επίση, ότι είναι πρόσφορο μέτρο για τη διατήρηση τη σχέση εκπαιδευτικού μαθητή και αναγκαίο εν μέσω υγειονομική κρίση, καθώ η χρήση μέσων, όπω η ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν εκ τη φύσεω τη να έχει τα ίδια αποτελέσματα. Ακόμη, λαμβάνοντα υπόψη ότι και η ζωντανή μετάδοση του μαθήματο γίνεται σε εξαιρετικέ περιστάσει, όπω αυτή τη πανδημία, με τη λήψη προστατευτικών μέτρων και εγγυήσεων, η αρχή έκρινε ότι τα συγκρουόμενα συνταγματικά αγαθά βρίσκονται σε αρμονία και ότι η ορθότητα τη κρίση αυτή είναι προφανή στην περίπτωση τη κλασική σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε καιρό πανδημία, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργία τη τάξη σε σχολική αίθουσα. Επομένω, παρά τι αιτιάσει των καταγγελόντων περί του αντιθέτου, η αρχή έκρινε ότι είναι νόμιμη η σύγχρονη εξαποστάσεω εκπαίδευση και ότι επιτρέπεται στι σχολικέ μονάδε τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον συντρέχουν οι προποθέσει που προβλέπονται από την ομοθεσία, επισημάνθηκε από πλευρά Υπουργείου. Σύμφωνα με τι προποθέσει που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ΝΗ. 4.686 δισχυλιοστά είκοστά, όπω ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 10 Αυγούστου 2020, PNP, η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητέ οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλου μαθητέ οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεω επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Τη δυνατότητα αυτή, όπω αναφέρεται στο νόμο, είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευση. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματο, παρά μόνον η ζωντανή μετάδοση ήχου ή και εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τον ανωτέρο συγκεκριμένο σκοπό. Τα δεδομένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ω άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα, όπω αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται, αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 63. Επιπλέον, η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπού ερευνητικού ή στατιστικού. Επιπλέον, η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπού ερευνητικού ή στατιστικού πράσινο φω και για τι αποφάσει του Υπουργείου σχετικά με την αναγραφή τη διαγωγή και απαλλαγή από τα θρησκευτικά με την απόφαση 32 δισχυλιοστά 20, 7,9. Νόμα 2020, η ΑΠΔ π.χ. έκρινε ότι η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής του τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη. Το 2020, η ΑΠΔ π.χ. έκρινε ότι η αναγραφή του χαρακτηρισμού τη διαγωγή του τίτλου και στα πιστοποιητικά σπουδών τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι νόμιμη. Αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάση τη Αρχή, σχολίασε το Υπουργείο και ενημέρωσε ότι θα λάβει υπόψη του τη νέα θέση τη Αρχή και θα τοποθετηθεί σχετικώ, με αφορμή και την αναμόρφωση του συνολικού πλαισίου για τα παιδαγωγικά μέτρα. Με την ίδια απόφαση, η ΑΠΔΠΧ έκρινε επίση ότι για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθηση του μαθήματο των θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδηση δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των θρησκευτικών. Η κρίση αυτή, όπω επισημάνθηκε από το Υπουργείο, είχε διατυπωθεί από την ΑΠΔΠΧ και σε προηγούμενη απόφαση, 28 δισ. 11. Από το Υπουργείο υπογραμμίστηκε ότι έχει ήδη τροποποιήσει προηγούμενη σχετική εγκύκλιο, 23,1. 1,2015 και έχει εκδώσει νέα εγκύκλιο, 10. 2015 και έχει εκδώσει νέα εγκύκλιο, 10,8. 8,2020, σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών αρκεί η υπεύθυνη δήλωση ότι λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο εν λόγω μάθημα. 2020, σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών αρκεί η υπεύθυνη δήλωση ότι λόγοι θρησκευτική συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο εν λόγω μάθημα. Τικλείο αυτή: Το Υπουργείο Παιδεία συμμορφώθηκε πλήρω με την απόφαση 1749-1019 του Συμβουλίου τη Επικρατεία, η οποία και προσδιορίσε το περιεχόμενο τη εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, τόνισε το Υπουργείο.